Είπαμε απλά ρεαλιστικά ποιοι είναι κερδισμένοι, ποιοι είναι χαμένοι. Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη τώρα, ήρθα τη Λαμία. Ήρθα τη Λαμία από την Ελλάδα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Α, εδώ είναι ο Άδωνη. Λοιπόν, λε όμω ότι είπαμε άλλα πράγματα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ξέρει πολύ καλά ότι είμαι πολύ μετρημένο και πολύ αναλυτικό. Μισό λεπτό να το δώσει. Κύριε Κάντα. Το πρώτο μνημόνιο σας έκοψε. Το δεύτερο σας έκοψε. Το τρίτο σας έκοψε. Συνεχίζει τη δουλειά. Και θα έχει και μέλλον. Κύριε Κάντα, ακούει ο κύριος Κάντας. Δεν ακούει ο Κάντας. Ακούω, αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα. Α, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Βέντα, καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, αγαπητέ Γιώργο, που είχαμε κάνει 15 Δεκεμβρίου στα Προπήλαια, έγινε συνεπακόλουθο η συνάντηση της Παρασκευής από Επιτροπή των Συνταξιούχων στον κύριο Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πρωθυπουργός λοιπόν υποσχέθηκε ότι είχαν υποσχεθεί και οι προηγούμενοι Πρωθυπουργοί των Μνημονίων, και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σαμαράς, όχι άλλες μειώσεις στις συντάξεις μας. Και μέχρι το 2016 είχαμε 11 μειώσεις στις συντάξεις μας που οδήγησαν σε εξαθλίωση τους συνταξιούχους. Ο κύριος Πρωθυπουργός, αγαπητέ Γιώργο, δικαιολογήθηκε. Αυτά τα είπαμε χθες. Ένα λεπτό, κύριε Κάντα. Μας λέτε χθες είναι συνεδρίσεις. Δικαιολογήθηκε. Όχι, χθες είναι συνεδρίσεις. Δικαιολογήθηκε. Κύριε Κάντα. Δικαιολογήθηκε. Κύριε Κάντα. Να σας εγώ χθες είναι συνεδρίσεις, δεν λέω. Ακούστε να δείτε. Είστε σε μια εκπομπή γιατί που λέει καινούργια πράγματα. Δικαιολογήθηκε. Δικαιολογήθηκε ότι και η επόμενη Πρωθυπουργή ότι παρέλαβε χάος και ότι παρέλαβε ασφαλιστικά ταμεία που έχουν εξαφανίσει από τα αποθεματικά τους 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι να πιστέψουμε, κύριε Γιώργο, τον Πρωθυπουργό, όταν επέταξε στο καλάθι των αχρήστων το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, όταν το όχι του ελληνικού λαού το έκανε ναι, όταν αγαπητέ Γιώργο με τον προϋπολογισμό, μόνο με τον προϋπολογισμό του 2017 έχουμε μειώσει συντάξεις μας 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι να πιστέψουμε, αγαπητέ Γιώργο, όταν με τον νόμο 4387 οι επικουρικές μας συντάξεις εξαφανίζονται διότι μειώνονται σε μια τετραετία 1,6 δισεκατομμύρια όπως η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εσείς γιατί δεν πήγατε, στη συνάντηση. Και αγαπητέ Γιώργο, τι να πάω σε ένα. Δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος να παραβρεθούμε. Λοιπόν. Ήταν άνευ αντικειμένου. Ήταν για επικοινωνιακά τερτύπια και ήταν για το θεατήριο. Βάζουμε σελίδα. Βάζουμε τελεία τώρα εδώ. Βάζουμε τελεία. Γιώργο μου, να πάω σε ένα πρωθυπουργό που έχει παραδώσει, τα κλειδιά της χώρας. Κύριε Κάντα, είναι κι άλλοι να μιλήσουν. Να πάω σε ένα πρωθυπουργό που δεν σέβεται τις αποφάσεις του ΣΕ. Να πας σε ένα Κάντα, που καλύτερα να κύριε Κάντα, δεν είστε πολιτευτής. Πρόεδρος του συνταξιούχων είστε. Κύριε Κάντα, για να δούμε τους ρόλους μας. Δεν είστε πολιτευτής ακόμα, ούτε βουλευτής. Είστε εκπρόσωπος των συνταξιούχων και μιλάτε για τα προβλήματά τους. Έλεος δηλαδή. Πάμε στους πολιτικούς τώρα. Αυτό λοιπόν και τα πάμε προβλήματα αυτά, κύριε Γιώργο μου, αυτά κύριε είναι Γεωργιάδη. Τα προβλήματα. Τι να πάμε να συζητήσουμε, να μας κοροϊδεύει, πάμε, να μας λοιπόν, κοροϊδεύσει 10 φορές, πάμε, να μας λοιπόν, κοροϊδεύσει 11. Βοηθήστε με λίγο από το κοντρόλ. Λοιπόν, για δώστε λίγο, να πάμε η τετράδα να κάνουμε την κουβέντα μας και θα ξαναεπανέλθει ο κύριος Κάντας στην κουβέντα, διότι διαφορετικά δεν γίνεται, ή να μείνουμε έτσι όπως είμαστε. Κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Πιστωδάκης ζει τις εκλογές της. Ζει τις εκλογές και είπε κάντε στην πάντα, κάντε στην άκρη Τσίπρας και Καμένος. Το ίδιο λέτε και στον κύριο Βέτα. Κύριε Αυτιά, καταρχάς καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλημέρα σας. Να πω ότι τα λέμε από τη Θεσσαλονίκη, γιατί σε 11 η ώρα μιλάω στο επαγγελματικό επιμελητήριο εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα και πιστεύω θα γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση για το πώς μπορούμε να, πράγματι να φέρουμε ανάπτυξη στον τόπο. Τώρα έρχομαι στο ερώτημά σας. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες από τον Ναύπλιο είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είμαι την Ελλάδα, είμαι τον Τσίπρα. Εδώ που φτάσαν τα πράγματα, κύριε Αυτιά, δυστυχώς, όσοι είναι με τον Τσίπρα, αντιστρατεύονται τα συμφέροντα της Ελλάδος. Κυρίως διότι, θα πω μόνο δύο πράγματα των τελευταίων ημερών, που δείχνουν το μέγεθος της χυδαιότητας της εξουσίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το πρώτο είναι αυτή η περίφημη φωτογραφία του κυρίου Καμένου, με απλωμένα τα ποδάρια του, στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος και τα νέα εν είδη τροπαίου στο χέρι του. Θέλω να υπενθυμίσω τον κύριο Βέτα ότι το πρωθυπουργικό αεροσκάφος υποτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ θα το πουλούσε την πρώτη εβδομάδα που θα γινόταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός.
Και από εκεί που θα πουλούσε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος την πρώτη εβδομάδα που θα γινόταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός, τώρα το πρωθυπουργικό αεροσκάφος το παίρνουν συχνότερα από το τρόλεϊ για να πάνε Αθήνα Πατήσια. Πάμε στο δεύτερο. Και ρωτώ τον κύριο Βέτα και τους ακροατές σας. Εσείς είστε αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας που θέλει να πάρει την κυβέρνηση της χώρας. Κύριε Αυτιά, παρακαλώ. Αυτά τα λέει η θεία μου στο χωριό. Είναι κουβέντες αντιπροέδρου να πάνε κόμματος που θέλει να κυβερνήσει. Με το πρωθυπουργικό κουτσομπολιό. Εδώ είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Και δεν μπορούσαν να πάνε με το αεροπλάνο της γραμμής. Να κάνουν το ταξίδι τους. Μιλάμε όλη την εκπομπή με το αεροπλάνο της γραμμής. Πάμε και στο δεύτερο. Πάμε και στο δεύτερο. Να τους κινούν θνητούς στην ουρά. Γιατί έχουμε και αξιολόγηση, κύριε Γεωργιάδη. Πάμε και στο δεύτερο. Θα απαντήσει ο κύριος Ζέτας. Σημερινό γεγονός συγκλονιστικό. Δηλαδή. Η εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα έχει ένα πρωτοσέλιδο, κύριε Αυτιά. Αύριο η Νέα Δημοκρατία δια του τομεάρχου του κυρίου Βρούτση θα κάνει και πράξη κατάθεση εγγράφων και ερώτηση. Για το ΕΦΑΠΑΞ λέτε. Εμείς είχαμε δώσει, βεβαίως, είχαμε δώσει πάνω από 79.000 ΕΦΑΠΑΞ χωρίς να τολμήσει ένας να πει ότι προσπεράσαμε την ουρά ενός ανθρώπου. Με πλήρη διαφάνεια όλα στο διαδίκτυο δεν μπορούσε ούτε ο Πρωθυπουργός να ζητήσει την εξαίρεση ενός από τη σειρά του. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογία του Δεκεμβρίου και τι κάνει, σε κομματικά του στελέχη. Σε κομματικά του ρουσφέτια, ενώ χρωστάνε σε 55.000 Έλληνες πολίτες το εφάπαξ τους, πάνε και δίνουν κατ' εξαίρεση, κύριε Βέτα, σε κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εφάπαξ. Πείτε μου ένα όνομα, λέγοντας κύριε Γεωργιάδη. Τους υπόλοιπους 55.000, όλα τα ονόματα να τα φέρετε στη Βουλή. Στέλεχος. Όλα τα ονόματα. Πες μου ένα κομματικό στέλεχος. Ένα πες. 25, όχι ένα. Ένα πες, όχι 25. Όχι ένα. 25. Είσαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Στα εφάπαξ. Πες μου ένα. Ντροπή σας. Πες μου ένα. Εγώ δεν διαβάζω κανένα. Να τα πάρεις, τα έχει η εφημερίδα πρωτοσέλιδο. Ένα πες μου. Τα έχει η εφημερίδα πρωτοσέλιδο. Να τα πάρεις, τα διαβάσεις. Αύριο πες τα καταθέσεις. Τα έχει η εφημερίδα πρωτοσέλιδο, κύριε. 25 ρουσφέτια του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 55.000 Έλληνες περιμένουν το εφάπαξ. Αυτή είστε. Ιδέα και για πες μου τώρα που πήρες και το λόγο και ξύπνησες, λοιπόν, για τώρα το πρωθυπουργικό αεροσκάφος που θα πουλάγατε. Να μιλήσουμε και τώρα. Και που είχα τον κανένα και τον παπά να πλώνουν τα ποδάρια τους. Κουτσομπολιό στην κάμερα δεν κάνω, φίλε. Φίλε, κουτσομπολιό στην κάμερα δεν κάνω. Κάνε το εσύ στου δικού σου. Και, για πείτε μα λίγο. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω να πω την κουβέντα στον Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι νέο ύφο. Κάνω μία πρόταση. Αυτό είναι κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό. Κάνω μία πρόταση. Πάμε τώρα, δεν ακούστε, κύριε. Να τελειώσει τη φράση. Θα πάρτε το λόγο. Θα πάρτε το λόγο. Ακούστε με. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει τώρα. Α, το χειμέρα σήμερα, παιδιά. Και οι δικοί σου που σε βλέπουν στεναχωριούνται. Για να κάνει διακοπές ο καμένος και ο παπάς. Αυτό είναι κουτσομπολιό. Ακούστε κάτι από έναν άνθρωπο. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Δεν πήρα ποτέ. Πάω σε διάλειμμα. Ούτε καν business εισιτήριο. Λοιπόν. Πήγαινα πάντα στην οικονομική θέση. Τελεία. Για να μην χρεώσω τον Έλληνα φορολογούμενο. Τελεία. Ένα ευρώ παραπάνω. Λοιπόν. Το ξέρω, και βλέπω τον καμένο και τον παπά. Πάμε σε διάλειμμα. Όλοι ζωηρά παιδιά είστε σήμερα. Τσουκαλάς. Τι να ξέρετε τα καπάκια. Λοιπόν. Το ξέρει. Σου πέτα που τους καλύπτεις. Τελεία. Να πας πίσω στην εκλογική σου περιφέρεια στα καφενεία και να πει στου ψηφοφόρου σου ότι είναι κουτσομπολιό. Να λέμε για το πρωθυπουργικό αεροσκάφο. Θα σου πω για μετά. Για να σε δω αν τον μάθω να πει στη Λαμία να του τα πει. Αντιπρόεδρε κουτσομπολιό, θα σου πω μετά. Θα σου πω μετά. Ντροπή σου. Θα σου πω εγώ μετά. Ντροπή σου. Ηρεμία, για δώστε με εδώ. Ντροπή σου. Ηρεμία, πάω σε διάλειμμα. Αν τα πει να τα μου πει. Πάω σε διάλειμμα, κύριε Σκηνοθέτη. Απλωμένο ο αεροσκάφο μέσα. Ντροπή σου. 9 και 22 πρώτα λεπτά. Η Πραΐς, η Πραΐς, η ιδέα μάσα θέλατε, κύριε, είχατε και ιδέες, κύριε Γεωργιάδη, φίλες και φίλοι, δεν ακούγεστε, κύριε Γεωργιάδη, η Πραΐς κληρονομήσουσε την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό είναι, δεν είναι καινούριο, αλλά ο ελληνικός λαός θέλει επιχειρήματα. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα, πάμε σε ένα μεγάλο κάβο σε ό,τι φορά την αξιολόγηση και πάμε και σε ένα μεγάλο κάβο που λέγεται κόφτης. Γρήγορο διάλειμμα, είναι ζωντανή εκπομπή και καταλαβαίνετε ότι όλοι διαφωνούμε με όλους και όλοι συμφωνούμε γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Θα διαφωνήσω 1.000.000 φορές με τον Τζουκαλά και 1.000.000 φορές του πω μπράβο. Το ίδιο με τον κύριο Βέτα, με τον κύριο Γεωργιάδη, με τον κύριο Κάντα. Είναι φίλοι μου όλοι. Όλοι έχουμε απόψεις και αυτή είναι η σύνθεση της δημοκρατίας.
να ακούγονται όλοι. Ο κύριος Βέτας αμέσως μετά έχει το λόγο. Αλλά πάμε σε δύσκολη εβδομάδα. Σας δώσουμε ένα στρώμα έτσι για να ηρεμήσετε τώρα. Πάμε λοιπόν. Από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Γεωργιάδης, από την Αθήνα ο κύριος Βέτας και ξεκινώ με τον κύριο Βέτα. Απαντάτε, δεν παρεβαίνει ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί πάμε σε αξιολόγηση. Σιγά μην απαντήσω, θα τα ακούσω πολλιά. Λοιπόν, να πω δύο-τρεις κουβέντες που αφορούν τον κόσμο. Ελάτε. Η χώρα λοιπόν από το 10 πέρασε σε τρία μνημόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ζούμε. Αφήστε με, έχω μια διακόπτη, δεν μπορώ να συνεχίσω. Ελάτε. Δύο λεπτάκια θέλω. Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που οδήγησαν στο να μην μπορέσει αυτή η χώρα να βγει από τα οικονομικά προγράμματα ήταν η μη τήρησή τους. Εγώ δεν θα ισχυριστώ ποτέ πως το πρόγραμμα που φέραμε εμείς δεν έχει σημασία αν ήταν το μικρότερο ή αν θέλετε το πιο ελαφρύ. Ήταν όμως ένα πρόγραμμα το οποίο επιβάρυνε σημαντικά μνημόνιο, τη ζωή. Και... ήταν ένα πρόγραμμα μνημόνιο, το οποίο. Ήταν. Και εκείνα προγράμματα. Πού βάζει να πει τη λέξη μνημόνιο. Μα και εκείνα τα προγράμματα ονόμασα. Μνημόνιο, μνημόνιο το είπα πριν. Για μένα όλα. Τρία μνημόνια υπάρχουν. Είναι τρόικα. Σε παρακαλώ, Γιώργο, δώσ' μου λίγο τον χρόνο. Δώσ' μου λίγο τον χρόνο μου, σε παρακαλώ. Μόνο αυτό θέλω. Δύο λεπτά να μιλήσω. Δύο λεπτάκια να μιλήσω όπως θέλει άλλος. Λοιπόν, το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα ήταν ότι δεν υλοποιήθηκαν τα προγράμματα. Δεν υλοποιήθηκαν για πάρα πολλούς λόγους. Ο κόσμος δεν ξέρει ένα πράγμα από αυτή την κυβέρνηση και για αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Υλοποιούμε σκληρό πρόγραμμα. Δύσκολο πρόγραμμα. Κάνουμε μεταρρυθμίσεις σοβαρές, έτσι ώστε την άνοιξη του 18 να έχουμε βγει από αυτό που λέγεται ασφυξία προγράμματος. Αυτό είναι μια υπόσχεση και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης σύσσωμης. Μισό λεπτό, κύριε Γιώργο. Σύσσωμης. Να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Ό,τι και αν ακούει, το σημαντικό, όσο και δύσκολα να είναι, ότι πρέπει το 18 και γι' αυτό θα κριθούμε να βγούμε από το πρόγραμμα. Σαφής. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια κάνουμε σημαντικά βήματα. Θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα, ίσως. Δεν έχουμε αρκετά εργαλεία, πιθανόν. Ομολογώ πως τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάμε τώρα αλλά στην είναι μια κυβέρνηση, μισό λεπτό, Γιώργο. Είναι μια κυβέρνηση η οποία στις τάξεις της, και αυτό θέλω να το ακούσει ο ελληνικός λαός, δεν έχει ασπόνδυλα πολιτικά όντα. Δεν έχει αυτό που λέμε στο χωριό μας γυμνοσάλιαγγες. Να σβαρνιόνται από εδώ και από εκεί. Με μόνο σκοπό να παραμένουν στην εξουσία, να την παίρνουν την εξουσία, να κάνουν τα δικά τους, να δίνουν τις προμήθειές τους, να δίνουν τις μίζες τους, να αδειάζουν τα ταμεία του ελληνικού λαού, να κλέβουν τα ταμεία, να κλέβουν τα αποθεματικά και στη συνέχεια να γίνονται τιμητές φορώντας μια γραβάτα και έχοντας το μαλλί λουστρίνι. Η πραγματικότητα, τελειώνω, Γιώργο, να ξέρει ο κόσμος δύσκολα, με αίμα του ελληνικού λαού, ο κύριος Τσίπρας θα τη βγάλει τη χώρα το 18 την άνοιξη από το πρόγραμμα. Λοιπόν. Δύσκολα και θα προχωρήσουμε. Αλλά γυμνοσάλιαγγες πολιτική αυτή η κυβέρνηση δεν έχει. Βάζουμε μία τελεία. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει. Έχω τον λόγο, Γιώργο Βαθιά. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί η χώρα από σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έχει μια πολύ καλή συνέντευξη στο Έθνος αμέσως. Έχει την ελληνική πρόταση. Από ό,τι φαίνεται, διότι όλα αυτά είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κυβέρνηση δέχεται ένα σκαλοπάτι να πέσει κάτω το αφορολόγητο, δηλαδή από τα 8 τόσο 7, 6, 5,5. Εγώ το 7 το βλέπω πιο βολικό για την κυβέρνηση. Κάτι γράφει πει, ο κύριος Τσακαλώτος. Δεν με κατάλαβες. Ρεπορτάζ κάνουμε τώρα. Όχι, ξέρετε κάτι ότι ο κύριος Τσακαλώτος. Καλά, ρωτάς σε ένα δημοσιογράφο τώρα τόσα χρόνια. Επειδή είσαι σοβαρός, αν το ξέρεις θα τρομάξω, τώρα, γι' αυτό το λέω. Περίμενε δύο λεπτά. Αν το ξέρεις θα τρομάξω. Ρωτάς τώρα. Καταρχήν είναι προβοκατόρικο αυτό που κάνεις. Ρωτάς ένα δημοσιογράφο. Είναι προβοκατόρικο. Που δεν τον έχει διαψεύσει ποτέ κανένας. Λέω λοιπόν, άκουσε με. Ενώ αν το πεις εσύ, θα το πιστέψω αυτό εννοώ. Αν πιέσει η Τρόικα για μείωση αφορολογήτου, πού θα κάτσει το αφορολογητό. Θα κάτσει στα 5. Εάν πιέσει. Ναι, πού θα πάει. Εάν πιέσει. Πιέζει. Ναι, πού θα πιέζει. Δεν ακούς. Σόιμπλε, δεν βλέπεις. Δεν ακούς. Ο κύριος Τσίπρας δεν μιλάει με Σόιμπλε. Μιλάει με θεσμούς, με Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με Δουλουτού. Ο Σόιμπλε τι είναι. Κομμάτι της. Αλλά δεν είναι το επίσημο έγγραφο των θεσμών. Κομμάτι των θεσμών. Ναι. Αλλά κύριε Λαγκάρτ μιλάει για αφορολόγητο στα 5.000. Πρώτη φορά ακούς για πού το είδατε, μείωση αφορολογήτου. Πού το... Να το θέσουν, να το συζητήσουμε. Αν αύριο. Εάν αύριο το θέσουν, μπράβο. Εάν αύριο το θέσουν, γιατί αυτό λέμε. Γιατί ακυρώνεις την πληροφορία ανθρώπων που λένε ότι, παιδιά, για να σώσει τις συντάξεις, μάλλον θα δώσει αυτό που θέλουν τώρα ελαφρώς λίγο πιο κάτω, μπας και ξεπεράσει το σκόπελο. Σημαίνει και μείωση συντάξεων. Λοιπόν, η μείωση αφορολόγητου σημαίνει και μείωση συντάξεων. Αν αύριο το αφορολόγητο, θέλω να δω τι θα λέτε. Εάν επιβεβαιωθεί η πληροφορία σου. Όχι πληροφορία μου, όλες οι εφημερίδες το λένε. Εγώ, εάν
Ακούστε με τι θέλω να πω. Εάν λοιπόν τεθεί το ζήτημα, να το συζητήσουμε σοβαρά. Δώστε μου την κάρτα. Αλλά με αν και εφόσον. Δώστε μου την κάρτα, Γιώργο, να δείτε τι ζητάνε. Λες, εφόσον, ένα λεπτό, Γιώργο, γιατί μου λες, λέτε. Για να σωθούν οι συντάξεις. Ναι, ένα λεπτό. Αν το φορολόγιο το μειωθεί, ναι, λεπτό, γιατί μειώνονται και οι συντάξεις. Θεορτικολογείτε τώρα. Για δώστε μου τι θέλει ο Σόιμπλε. Κόφτη Σόιμπλε. Η κάρτα 561. Να δείτε τι έχει βάλει στο τραπέζι ο Σόιμπλε. Για να δούμε τώρα εδώ. Θέλει αυτόματη μείωση συντάξεων που λέει όχι Αθήνα. Θέλει μείωση μισθών δημοσίων υπαλλήλων που λέει όχι Αθήνα. Θέλει μείωση αφορολογήτου. Που λέει όχι Αθήνα. Που λέει όχι. Αύξηση φόρου. Που λέει όχι Αθήνα. Σε όλα λέει όχι. Κατάργηση όχι Αθήνα. Άρα που πάμε. Και άψη λοιπόν. Πια όχι Αθήνα. Άρα που πάμε. Όχι λοιπόν. Όχι. Λοιπόν πάμε. Πρώτη είδηση. Αυτό. Είναι ο θέματα πάντως λέει όχι. Που βρίσκονται στο τραπέζι. Αύριο δεν λέει μετάς όχι. Το λένε όλοι το όχι. Όχι. Άρα που πάμε. Θα πούμε δηλαδή. Το βασικό είναι τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά. Και τι θα γίνει με αφορολόγητο. Χωρίς μέτρα. Και τι θα πούμε. Βάλε κόφτη αορίστος. Τι εννοείτε? Θα βάλουμε κόφτη αορίστος. Κύριε Αυτιά, το 15 είχαμε κόφτη. Καλά, ξέρεις. Το 15 είχαμε κόφτη. Ξέρεις πως υπουργοί οικονομικών. Το Γιώργο ρωτάω. Το 15, γιατί μου γελάς. Το 15 είχαμε κόφτη. Τι αν είχαμε κόφτη? Είχαμε το 15 κόφτη. Από την ώρα που μπήκαν τα μνημόνια στη χώρα έχουμε κόφτη διαρκείας. Άλλο θέλω να πω. Είχαμε κόφτη συμφωνία μας το 15. Ο Γεωργιάδης είναι ο αντιπάλος. Το 16 πετύχαμε τους στόχους μας. Το 15 πετύχαμε τους στόχους μας. Το 17 έχουμε ιονούς καλούς. Άρα δεν θα μπει κανένα μέτρο. Γιατί αυτή η τρομολαγνία. Λες και μιλάει για μια χώρα. Καλά. Η οποία έχει αποτύχει στους στόχους. Εσύ δεν έχεις. Είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει πετύχει τους στόχους της, σκληρά εννοώ, το ξαναλέω, με το αίμα του κόσμου. Έχει πετύχει όμως γιατί σέβεται το χρήμα αυτό. Δηλαδή, δεν το κατασπαταλά. Δηλαδή, δεν το τρώει. Δηλαδή, πώς το λένε. Ο Χριστιανός, ο Ευκλήδης που κάθισε όλη νύχτα και έγραφε την πρότασή του, θα δώσει λευκό χαρτί και θα πει: παιδιά, ακούστε. Ο Χριστιανός, ο Ευκλήδης, ναι, λέει το εξής. Τι λέει? Κύριοι, όταν έχουμε μια συλλογική συμφωνία, ναι, η οποία θα έχει θέσει και θα έχει λύσει σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, τους μεσοπρόθεσμους στόχους για τα, ναι, πλεονάσματα, ναι, ναι, τους μεσοπρόθεσμους στόχους, ναι, για τα θέματα των, ναι, του χρέους μας, τότε προφανώς μπορούμε να πάμε για μία χρονιά, ναι, έτσι, σε τι? Να πάμε σε μια διεύρυνση, σε μια ναι, επέκταση του κόφτη. Και τι θα κόψει ο κόφτης? Θα σας πω αμέσως. Τα κρεμμύδια της θείας μου, της Κατερίνας Τσιάνο. Θα κόψει ο κόφτης. Ρωτώ λοιπόν τον κύριο Αυτιά εγώ. Ναι. Τον έγκριτο δημοσιογράφο και οικονομολόγος. Άσε με εμένα. Όχι, άσε. Εγώ ξέρω τι θέλει ο Σόιμπλε. Ξέρω εγώ θα σου πω. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης είναι το θέμα, δεν είμαι εγώ. Από τον προϋπολογισμό μας λοιπόν έχουμε πολλά πράγματα να δούμε και να συζητήσουμε τι θα κόψουμε. Όχι συντάξεις, όχι μισθούς. Υπάρχει ένα κομμάτι λειτουργικών δαπανών. Αφορολόγητο. Εκεί μπορούμε να παρέμβουμε. Ούτε αφορολόγητο. Εάν και εφόσον. Εάν μου πεις τώρα εσύ, περίμενε, ότι δεν θα πιάσεις βέβαια τους στόχους 100%, να σου κόψω εγώ μισθό τώρα. Πες μου το. Κύριε Βέτα, εγώ δεν υπουργός χρόνου. Κύριε Βέτα, εγώ πιθανολογούμε. Αύξηση ΦΠΑ και μείωση του αφορολόγητου δημιουργεί αυτομάτως. Λοιπόν, Γεωργιάδης. Είναι μείωση ο δημοσίου. Λέει ο Βέτας. Άρα είναι θεμητό. Εμείς δεν θα κόψουμε τίποτα. Αυτό λέει ο Βέτας. Να δω άμα θα σταθεί απέναντι από το Σόιμπλε, θα λέει. Πάμε κύριε Γεωργιάδη. Να πάρω λίγο το λόγο. Να το πάρετε. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο στην πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Βέτα. Αντιπαρήλθε το θέμα της χυδαίας αυτής φωτογραφίας στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος με το πράσινο κουτσομπολιό. Και νομίζει. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτά που ζητάει ο Σόιμπλε και η Λαγκάρντ είναι το θέμα. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Είναι τεράστιο θέμα. Γιατί δείχνει το ύφος της εξουσίας, Γιώργο, αυτή. Ναι, αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται για την τσέπη του. Αυτό ενδιαφέρεται. Ο κόσμος που πλήρωσε τα 150.000 ευρώ, ναι, Γιώργο, δεν θα προλάβεις να πεις για το κόφτη. Για να πάει και να έρθει ο Καμένος και ο Παπάς στην Αμερική. Να τα πάρει. Ο κόσμος που πλήρωσε τα 150.000 ευρώ και ζει με τα 400 ευρώ το μήνα, τον κόφτη και τον παρακόφτη. Και υπενθυμίζω ότι ο Τσίπρας είχε υποσχεθεί ότι θα πουλήσει το αεροσκάφος μόλις γίνει πρωθυπουργός. Πάλι με το αεροσκάφος. Το λέω για να καταλάβουμε. Θα μας πεις για τον κόφτη. Επειδή δήθεν, επειδή του Σόιμπλε, ο Σόιμπλε δεν τους αφήνει να κάνουν αυτά που είχαν υποσχεθεί. Αλλά επειδή ο κύριος Βέτας είπε κάτι που ήταν πολύ ωραίο. Λέει, εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους που μετά βάζουν τη φράση του. Βάζουν μία γραβάτα και μπριγιαντίνη πως το είπε στο μαλλί. Γιατί έχει κάνει τη μάσα. Συνδυάζει τον εαυτό σου με κάτι. Και απαντάς αυτό. Κύριε Βέτα. Είσαι εκπρόσωπος της Τριαντίνης και της Γραβάτας. Εγώ γενικά το πω. Μπορώ λίγο να απαντήσω, έχω να με διακόψεις. Σε βλέπω τι συμπάρχει αυτό. Ναι. Πράγματι, είδαμε κάποιον που συνήθως δεν φοράει γραβάτα, τον κύριο Νίκο Παπά, να είναι στην Αμερική με γραβάτα και μάλιστα με Τριαντίνη στο μαλλί. Αναρωτιέμαι αν ο κύριος Βέτας, την ώρα που μίλαγε, είχε στο μυαλό του τον κύριο Νίκο Παπά
την ώρα που πήγε στην Αμερική με τη γραβατούλα του. Είπα κάτι άλλο. Γιατί στην Ελλάδα είναι επαναστάτη. Στην Ελλάδα είναι επαναστάτη. Λοιπόν, αλλά στην Αμερική μπροστά στον Τραμπ την έβαλε τη γραβάτα του. Κύριε Γεωργιάδη, ο κόσμος έχει προβλήματα μπροστά του τώρα. Εγώ δεν σας διακόπτω. Όχι, χάσαμε την ώρα μας. Τρίτη παρατήρηση. Τρίτη παρατήρηση. Λοιπόν, τέλος χρόνου. Ότι δεν ξέρουμε τι ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με μία λέξη πείτε. Με μία λέξη πείτε. Είναι απαράδεκτο ένας βουλευτής του Κοινοβουλίου να μην έχει διαβάσει το άρθρο του Τόμψεν όπως ανέβηκε στο blog. Δεν μου το στείλετε, κύριε Γεωργιάδη. Στο οποίο ο Τόμψεν, εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ζητάει δυστυχώς και τη μείωση του αφορολογήτου και την περικοπή των συντάξεων. Εσείς θα το κάνατε. Πράγματι, θα το κάνατε αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, θα το κάνατε εσείς. Εσείς θα το κάνατε. Και είχε δίκιο ο κύριος Γιώργος. Θα το κάνατε. Πάμε τώρα στο τι θα κάνουμε εμείς. Θα κόβατε συντάξεις και θα μειώνατε αφορολόγητο. Εμείς κύριε Βέτα. Απαντήστε μου, κύριε Γεωργιάδη. Σας παραδώσαμε μια χώρα. Τώρα εγώ δεν διάκοψα. Να μην ρωτήσω αν θα κόβατε μισθούς. Απαιτώ να μην με διακόψετε. Ή συντάξεις ή αφορολόγητο. Απαιτώ να μην με διακόψετε. Το απαιτώ όμως. Ξαναλέω. Και Γιώργο Αυτιά, παρακαλώ πολύ να κρατήσετε το βίντεο στο οποίο προηγουμένως ο κύριος Βέτας, που τον περιμένει να πάει σε ένα καφενείο της Λαμίας και να πει αυτά για το αεροπλάνο. Καλημέρα με κύριε αγαπητέ. Εγώ δεν πάω στο κολονάκι, στα καφενεία, στα ουζερή ξύλο την επόμενη φορά που θα πει αυτά. Μην πάτε ξύλο από τους λαμιώτες. Δεν κάνω εδώ, το καταλαβαίνεις. Σας βλέπω αυτά. Να σας κυνηγάνε στους δρόμους να το ξαναπείτε αυτό. Μην τα λέτε αυτά. Λοιπόν, ακούστε. Ότι δεν προάγουν την πολιτική επικοινωνία. Να σπαταλάει ο καμένος τα λεφτά τους. Δεν τους νοιάζει τους λαμιώτες να δίνετε εφάπαξ στα ρουσφέτια σαν νομίζετε. Λοιπόν, τέλος χρόνου. Λοιπόν, ακούστε τώρα, κύριε Βέτα. Τέλος χρόνου. Κρατήστε το βίντεο, Γιώργο Αυτιά. Στο οποίο έλεγε ο Βέτας όχι, 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 όχι. Λοιπόν, βάζω ένα στίχημα δημόσιο. Όταν σε 2-3 εβδομάδες το πολύ θα έρθουν τα μέτρα στη Βουλή, γιατί ο Τσίπρας για να μείνει πρωθυπουργός θα τα υπογράψει όλα. Ό,τι του ζητήσει ο Σόιμπλε, ναι θα πει. Τέλος χρόνου. Και αν πει ο Σόιμπλε ο Γάιδαρος πετάει. Τέλος χρόνου. Ο Γάιδαρος πετάει θα πει. Σας ευχαριστώ θερμά. Και θέλω να δείτε τον ήταν μια ζωηρή. Τον κύριο Βέτα σήμανε, τέλος. Όσο είσαι στη Νέα Δημοκρατία δεν φοβόμαστε τίποτα, φίλε. Όσο είσαι εσύ στη Νέα Δημοκρατία δεν φοβόμαστε τίποτα. Να σε καλά. Ήταν ζωηρή η τελευταία ώρα. Πολύ ζωηρή. Μην εκεί που είσαι. Μην φύγεις. Θα ψηφίζει ναι σε όλα τα παιδιά. Και είχε και το θράσος να πει προηγουμένως. Σας ευχαριστώ όλους. Επιτέλους μπορώ και σταματώ που τον Γεωργιάδη. Το ΦΠΑ 13. Τέλος χρόνου. Σας ευχαριστώ όλους. Σταματώ και τον Γεωργιάδη. Και σας ευχαριστώ θερμά. Δύσκολο να έχεις έτσι ζωηρούς πολιτικούς, συνεργάτες που έχουν άποψη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.